Στην αρχή, όταν ξεκινούσατε στο μαγαζί κάτω στην Αθήνα, στον Απόλλωνα, Πανταζής, Καράς, αποκλείεται αυτή να βγάλουν τη σεζόν. Και έχει φτάσει. Είδες, λοιπόν, τα ίδια είχαν πει με τον Πασχάλη, τα ίδια είχαν πει και με τον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί με το Λευτέρη τι να μιλάσω. Δεν νομίζω ότι. Όχι εγώ, ούτε αυτοί έχουν να μιλάσω τίποτα μαζί μου. Όταν κάνει συνετά τη δουλειά σου, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά είσαστε δύο μεγάλα ονόματα. Ο Βασίλης Καράς είναι αυτός που είναι, ο Λευτέρης Πανταζής είναι επίσης αυτός που είναι. Και από εκεί και πέρα λένε πώς είναι δυνατόν δύο τόσο μεγάλες φίρμες να υπάρχουν στον ίδιο χώρο και στο ίδιο μαγαζί και να καταφέρουν. Πρέπει να μάθουν οι συνάδελφοι και ιδιαίτερα οι νεότεροι ότι πρέπει να συνεργάζονται με τουλάχιστον πάνω από δύο-τρεις μαζί. Γιατί ο κόσμος όταν είναι υποχρεωμένος από τη ρόλη να αποκάλει κάποιες 30-40 χιλιάδες. Να βλέπει και τρία ονόματα συγχρόνως, όχι να μοιράζεται σε 10 μαγαζιά για να βλέπει ξεχωριστά τον καθέναν. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αρχίσει να γίνεται πάλι όπως παλιά δουλεύανε τρία ονόματα μαζί και τέσσερα σε μια αίθουσα, σε οποιαδήποτε αίθουσα είναι αυτή, σε οποιοδήποτε χώρο. Να μπορεί ο κόσμος να βλέπει 3-4 ονόματα με τα ίδια χρήματα που θα χαλούσε σε 4 διαφορετικά μαγαζιά για να τους δει. Πάντως, Βασίλη μου, τώρα μια και τα λέμε όλα σήμερα, τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο. Παιδιά ή αν θέλει τραγουδιστές που έχουν βγάλει μόνο έναν δίσκο, αν θέλει, δεν σου λέω εγώ για δύο και τρεις, εγώ σου λέω και με έναν δίσκο, να ηγούνται σχημάτων τώρα πια. Και να βλέπεις ότι τα αποτελέσματα Μακούλη είναι γνωστά τώρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα, είναι και πολύ αισθητά μάλιστα. Αυτά στα βλέπουν τα παιδιά αυτά και να, ξέρω εγώ, να προσγειωθούν βασικά τίποτα άλλο. Και να παραδειγματίζονται από τους μεγάλους. Σου έχει τύχει. Κοίταξε. Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο, δηλαδή να είσαι σε ένα σχήμα μαζί με ένα νέο παιδί και να βλέπεις να. Να σηκώνει πολύ. Εμάς κάθε μέρα μας τυχαίνει αυτό τώρα. Ναι. Πώς τα αντιμετωπίζεις, γελάς, δεν του δίνεις σημασία. Χαμόγελο, όχι. Γιατί να μην του δώσεις σημασία. Ο καθένας κρίνει τον εαυτό του και τον βάζει στη θέση που θέλει αυτός. Ο κόσμος όμως σε βάζει στη θέση που θέλει αυτός. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κόσμος κρίνει. Βέβαια. Από την άλλη πλευρά σου έχει τύχει να έρθει κάποιος και να σου πει, κάποιος συνάδελφός σου νέος, και να σου πει, να σε καλά, ρε Βασίλη μου, έμαθα κάτι για σένα σήμερα. Πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολλά. Πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Πώς νιώθεις τότε? Πολύ όμορφα και μάλιστα κρυφά. Ο Μάκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο. Ο Τρανάκος. Ο Μάκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο του. Και από το Θεσσαλίκη που έχει στο λόγο του. Κι από το Θεσσαλίκη που έχει στο λόγο του. Μάγκα
μάγκας θα πει κι μπάρις, μάγκας θα πει σωστό. Μποέμις και ωραίος και πάντα κοσμικός. Μποέμις και ωραίος και Θεσσαλονικιός. Μπορείς να φανταστείς τον Βασίλη Καρά να μην τραγουδάει? Με αυτά που μου είπες πριν, μάλλον εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Ναι, μπορώ να το φανταστώ να μην τραγουδάει από τη στιγμή που ένας όριμος άνθρωπος βάζει τη σκέψη του κάτω. Δεν πρέπει να τον βρει στο γύρας η δουλειά του, να τον δει αυτοί που τον αγάπησαν, να τον δει κουρασμένο και τελειωμένο από τη δουλειά. Να φύγει αξιοπρεπέστατα. Τώρα πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θέση είναι μεγάλη. Πρέπει σιγά σιγά, όταν φτάνει ο άνθρωπος στα γκρίζα τα μαλλιά και λίγο παραπάνω, να αποσύρεται σιγά σιγά και να βγαίνει σε αυτό το χώρο. Γιατί αν τον έχω παρεξηγήσει μερικοί, δεν είναι ευγενής ο χώρος. Έχει πολύ όμορφα συναισθήματα αυτός ο χώρος και ευαισθησίες συγχρόνως. Σαν ο κόσμος σε αγαπάει πολύ, Βασίλη. Ίσως για αυτό το λόγο, επειδή είσαι αληθινό. Σου λέω τι σ' αγαπάει. Πρέπει να θυμάσαι πάντοτε κάτι επικίνδυνο παιχνίδι αγάπη. Στην παγίδα που ετοιμάζεις θα πέσεις και θα πονέσεις. Παίζω μου που έχω φταίξει και δεν με έχεις πιστέψει πως πολύ σ' αγαπώ. Δώσε μου τώρα να πιω.
ξέρεις, τίχα, τίχα τη σκιά μου, μου τη ξεπροβάντησες. Με βάλες να ζήσω μέσα στο δίπλο σου πρόσωπο και για να σου πω δυο λέξεις θέλω αντιπρόσωπο. Με βάλες να ζήσω μέσα στο δίπλο σου πρόσωπο και για να σου πω δυο λέξεις θέλω αντιπρόσωπο. Ταξιδεύω πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή να πω ότι 20-21 χρόνια πάω στη Γερμανία μονίμως, κεντρικά στην Ευρώπη. Ακόμα και στην Αγγλία, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, όχι μόνο εγώ, τώρα τελευταία πια δεν υπάρχει, όλοι μας πηγαίνουμε έξω. Τι σε κάνει να βουρκώνεις συνήθως, τι σε κάνει να δακρύζεις. Δακρύζεις, ναι. Με κάνει να βουρκώνω όταν βλέπω μερικές γριούλες που έχουν περάσει τα 70-80, που περιμένουν να σ' ακούσουν. Και αναρωτιέσαι, λες, μα πού με ξέρει αυτή η γυναίκα. Και σου μιλάει με το μικρό στόμα μου. Καλά, δερβισόμαγες, ένα έχω να πω. Εσείς εδώ περνάτε πάρα πολύ καλά, δηλαδή. Δηλαδή, εμείς το έχουμε χάσει το παιχνίδι κάτω στην Αθήνα. Τι πράγμα. Ο αρχηγός σας φτιάχνει εδώ πέρα τη διάθεση, για πείτε μου. Ε? Μαγειρεύει, μας ταΐζει. Και εσείς τραγουδάτε. Τραγουδάτε και χορεύετε, γιατί ως γνωστό νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Έτσι. Όπως βλέπεις εδώ. Αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα ή τώρα που ήρθε η εκπομπή εδώ. Η σιλουέτα μας πώς την κρατάει. Για πες μου Γιάννη, αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα ή τώρα που ήρθε η εκπομπή εδώ. Όταν έχουμε κέφι γίνεται, πάντως γίνεται συχνά. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Βασίλη, πού προλαβαίνεις. 40 φορές τον χρόνο. Κάθε εβδομάδα είσαι εδώ. Είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Μιλάς σοβαρά, ε. Αφήνεις κάτω την Αθήνα στα ρεπό σου δηλαδή. Όλοι, οι πάντες, ναι. Τα ρεπό και ερχόσαστε εδώ πέρα. Ερχόμαστε εδώ, πάμε να ξεδώσουμε λιγάκι και πάμε αναζωογονημένοι μετά στη δουλειά μου. Αυτός, Βασίλη μου, είναι ένας χώρος που έχεις φτιάξει εσύ. Προσωπικός. Τελείως και φτιαγμένος από σένα όμως, την κυριολεξία φτιαγμένος. Δηλαδή, πετραδάκι, πετραδάκι που λέγεται το τραγούδι, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Παιδιά, γιατί ο Βασίλης είναι μετριόφωνο και δεν μιλάει πάρα πολύ. Ποιος θα μιλήσει, ο Ζήσης, ο Γιάννης, ποιος, ο Γιάννης που πήρε και το κολλάει. Ρε, μην τρεπόσαστε, μια παρέα είμαστε. Έλα γεια μας. Έλα, για μας. Έλα λοιπόν. Για μα είναι δυνατόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τη υγεία μας και υγεία να έχουμε μαζί. Υγεία, ρε, έτσι και επιτυχίες να έχουμε. Λοιπόν, πρόεδρε του χρόνου δήμαρχος. Πρόεδρος θα κάνει ακρόαση. Το μεγάλο, το δρόμο που δεν έχει γυρισμό. Ψάχνεις για να βρεις το κάτι άλλο, το κάτι που δεν σου δώσα εγώ. Και δες κι ύστερα πες μ' αν θες πως μπορείς να μ' αφήσεις. Λες
οι αναμνήσεις πολλές κι είναι κάτι στιγμές όταν θυμάσαι τα κρίζει. Να σε ρωτήσω είναι, έχεις κατανείμει το χώρο σου, το χρόνο σου σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια και έχεις πει ότι τώρα θα κοιτάξω την προσωπική μου ζωή. 8 ώρες την ημέρα θα κοιτάω τη δουλειά μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι προσωπική ζωή. Έχει, πρέπει να κλέβει από τις άλλες υποχρεώσεις που έχει για να έχει προσωπική ζωή. Έχεις όμως εσύ μια οικογένεια. Ναι, που... κλέβεις λοιπόν από τις προτεραιότητες, από αυτό που σε πιέζει και λες θα ζήσω και 2 ώρες, 3 ξέρω τις υπόλοιπες. Είσαι υποχρεωμένος να τρέχει. Αλλά πάντα βρίσκεις όταν θέλεις. Η μέρα σου, μα τι βρίσκεις όταν θέλεις. Εσύ βρήκες και κατάφερες και δεν το έχεις τελειώσει ακόμα και σου εύχομαι μέσα την καρδιά μου να τελειώσει πολύ πολύ γρήγορα και θέλω και στα εγγένεια να είμαι εγώ εδώ. Θα είσαι, θα είσαι. Δέσμευση θα είσαι. Ότι θα είμαι εγώ εδώ πέρα με την κάμερα και θα είμαι μαζί και θα γλεντήσουμε για να κάνουμε και τότε θα κάνουμε πάλι έτσι, πάλι, πάλι έτσι. Πάλι έτσι. Ένα ολόκληρο χωριό που ετοιμάζεις εδώ. Δεν θες να μιλάς γι' αυτό, ξέρω επειδή είσαι μετριόφρον, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Δεν το κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες. Για να έχουμε και πάρα πολλά λεφτά. Όποτε μπορεί, ας τελειώσει. Θα τελειώσει πολύ γρήγορα με το καλό και στο ευχόμαστε όλοι μέσα την καρδιά μας. Ό,τι χρήματα έχεις στην άκρη, στείλτε να τα επενδύσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για το Βασίλειο, ό,τι θέλει ο Βασίλης. Ό,τι θέλει ο Βασίλης. Πάρα πολλά έξω. Αλλά θέλω να πω ότι βγήκες χρόνο ακόμα και γι' αυτό. Αλλά πραγματικά νιώθεις ότι θα ήθελες να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο κάπου αλλού. Νιώθεις ότι η γυναίκα σου είναι μόνη της στο σπίτι, κάθε καθόλου σπίτι ή όχι? Κοίταξε, σε βλέπει από εκεί λοξά από ό,τι βλέπω από τη γωνία και σου λέει ναι. Άστι, τώρα δεν ακούει, βλέπει μόνη. Λοιπόν. Για λέγε, είναι καθόλου όλες στο σπίτι ή γυρνάει? Όλες οι γυναίκες θέλουν περισσότερο να έχουν το σύζυγο στο σπίτι, δεν είναι. Ναι. Αλλά η γυναίκα μου έχει πιο πάνω από όλους τους άντρες, δηλαδή πιο πολύ σε χρόνο. Γιατί δεν προλαβαίνουν να βγω έξω, δεν με αφήνει. Για λέγε, έχουν προβλήματα με κλειδώνει, άσε. Για λέγε, περίμενε ρε παιδί μου, λέγε τώρα. Καταψωμί ρε. Εσείς κάντε φασαρία και λοιπά, μην ακούει. Καταπιέζομαι σου. Καταπιέζομαι. Μα οι γυναίκες περισσότερες καταπιέζουν τους άντρες. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Για λέγε, η κυρία Χριστίνα λοιπόν τι κάνει. Μας έχει λίγο έτσι, αλλά δεν πειράζει, γύρι να είναι εντάξει. Δεν βαριέσαι ρε παιδί. Πρέπει να δούμε όμως τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας πάρει και από κάτω. Χριστίνα, άστα αυτά, ό,τι θες να πεις, θα έρθεις μέσα να πεις. Πίσω της κάμερας, άστα αυτά τα λόγια. Λοιπόν. Βλέπεις, όλοι καταπιεσμένοι σύζυγοι. Ναι, βλέπουν πολύ, πολύ. Ήρθαν και συμπαράσταση, κατάλαβα. Πάρα πολύ, τους βλέπω. Μέσα στην καλή χαρά είναι όλοι. Μέσα στο πανικό τους. Αλλά... εγώ πιστεύω ότι ναι. Όσο φορτίο και να έχεις τη δουλειά σου, ό,τι και να έχεις, βρίσκεις πάντα χρόνο για την οικογένεια και πιστεύω ότι όσο μπορώ αφιερώνω και πιστεύω αρκετό χρόνο αφιερώνω. Ζήσε τώρα και με πέτυχες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ'
αρέσουν γιατί ψάχνω να βρω ένα φεγγάρι χαμένο, έτσι. Που ονειρευόμουν πάντα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή την πόλη την αγαπώ. Κι όσο μεγαλώνω το διαπιστώνω κάθε μέρα και πιο πολύ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με μαγεύει. Που με κάνει να αισθάνομαι έτσι. Είναι ένα κομμάτι δικό μου, είναι... είναι κάτι από μέσα μου. Και όταν κάθεσαι τα βράδια έτσι και βλέπεις πίσω σου τόσο όμορφα πράγματα. Πράγματα που δεν τα πιάνει καμιά φορά η κάμερα. Αλλά τα πιάνει ο νους, τα πιάνουν... τα πιάνει η φαντασία. Μπορεί καμιά φορά να είμαι λίγο ονειροπόλος, αλλά τι να κάνω. Είναι πράγματα που δεν βγάζω έξω μου συνήθως. Σπάνια τα βγάζω. Αλλά πρέπει κάποτε να τα βγάλω. Τελικά είμαι ονειροπόλος. Έξω βρέχει. Πάλι βρέχει. Και η σκέψη μου σε σένα έξω τρέχει. Σαν κι εμένα ποιος μπορεί να σε δώσει. Έξω βρέχει. Με πλήγωσε, με πρόδωσε. Τα όνειρά μου σκότωσε. Και τα δρόντα σημεία. Με πλήγωσε, με πρόδωσε. Τα όνειρά μου σκότωσε. Και τα δρόντα σημεία. Τα έκανα δυναμία. Έξω.